Τρεις πολύτιμοι βαθμοί στο σακούλι για τη συνέχεια που έχουμε για το, στο δύσκολο πρωτάθλημά μας. Μετά το διπλό στην έδρα του Αχαρναϊκού έπρεπε να το υποστηρίξουμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, τη Λαμία, η οποία ήρθε εδώ να διεκδικήσει τις όποιες ελπίδες είχε κερδίζοντάς μας για να πάρει αυτή ένα από τα εισιτήρια, όπως λέγανε, της ανόδου. Δείξαμε χαρακτήρα, μπήκαμε πολύ δυνατά στο μάτς. Δεν κινδυνεύσαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού σχεδόν καθόλου. Μόνο αν θυμάμαι ήταν ένα σιού του Σιατραβάνη, δεν θυμάμαι αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε την κατοχή της μπάλας, ήμασταν πάρα πολύ δυνατοί στις μονομαχίες. Και αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί θα είχαμε επιτύχει ακόμα και ένα γκολ, να είμαστε πιο ήρεμοι. Αυτό που μετράει, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι οι τρεις βαθμοί. Παλεύουμε, χύνουμε τον υδρότα μας όλη την εβδομάδα για να μπορέσουμε την Κυριακή να είμαστε αυτοί που είμαστε, για να κατακτήσουμε τους τρεις βαθμούς. Αυτοί είναι που μετράνε για να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε καταφέρει για το όνειρό μας να γίνει πραγματικότητα. Έτσι λέτε εσείς, δεν ξέρουμε. Θα δούμε, θα βλέπαμε. Δεν έχουμε ευκαιρίες. Σε μια ομάδα η οποία, όπως έλεγε η Λαμία, θα ερχόταν εδώ να κερδίσει το ματς για να έχει όποιες ελπίδες, θα της έδινε μια νίκη μέσα στη Ριζούπολη για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Μια ομάδα η οποία δεν πέρασε το κέντρο, αν δεν κάνω λάθος. Άμυνα, σκληρή άμυνα, δυνατό παιχνίδι από τη Λαμία. Κάποια στιγμή θα ξεκλειδώναμε και εμείς αυτή την άμυνα. Τα καταφέραμε με ένα στημένο και αυτό είναι που μετράει. Δεν χρειάζεται. Μερικές φορές δεν χρειάζεται. Βάζεις ένα γκολ, το κρατάς και κερδίζεις. Αυτό ήταν το πλάνο που δηλαδή. Αυτό είναι που θέλουμε εμείς να κάνουμε. Θέλουμε να παίρνουμε τους τρεις πόντους και θέλουμε να κερδίζουμε. Αυτό το μαθήτη το ότι δεν έχει καλό ποδόσφαιρο. Όχι, καθόλου, καθόλου. Καθόλου, όχι. Όχι, τίποτα. Αν θέλουμε καλό ποδόσφαιρο και όποιος θέλει καλό ποδόσφαιρο, να είναι ο TTV. Έχει Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Άρσεναλ, αλλά έχει παιχνίδια πολύ καλά. Σε ένα τέτοιο γήπεδο, σε γήπεδο όπως τον Αχαρναϊκό και σε τέτοια. Το παν που μετράει για μας είναι οι τρεις πόντοι. Αυτούς παλεύουμε, αυτούς θέλουμε και θα κάνουμε τα πάντα και θα παίζουμε όπως πρέπει να παίζουμε για να παίρνουμε τους τρεις πόντους. Επειδή είπατε ότι η Λαμία ήταν στο μισό κύπελο, το ίδιο μπορεί να συνεχιστεί και κάποιος άλλος που είναι από όλους. Πότε? Πόσες ευκαιρίες ήταν από όλους, πόσες ευκαιρίες ήταν η Λαμία. Επειδή νομίζω υπάρχει μια δόση που δεν λέτε ότι ο άλλος δεν έχει περάσει το κέντρο όταν το χώρο μας έχει κάνει το ίδιο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι ήταν έτσι. Δεν νομίζω, είχαμε κατοχή. Νομίζω, αν είδατε κατοχή, πιστεύω ότι έχουμε την μπάλα εμείς συνέχεια στα πόδια μας με μια ομάδα η οποία έπαιζε δυνατά, σκληρά, άμυνα. Έτσι γίνονται αυτά τα παιχνίδια. Αυτά είναι τα παιχνίδια της Β' Εθνικής. Έχουμε προσαρμοστεί και εμείς σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Θέλουμε να πετύχουμε ένα γκολ. Θα το βάλουμε τον γκολ και θα το κρατήσουμε. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, νομίζω. Το παν και το ξαναλέω και το ξανατονίζω είναι οι τρεις πόντοι, τίποτα άλλο. Όχι, τρεις πόντοι είπα. Κερδίσαμε ένα 0. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Κάναμε μια σπουδαία νίκη. Καλησπέρα σε όλους. Άλλο μια πολύ σημαντική νίκη. Παίξαμε καλά. Συνεχίζουμε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Έχουμε όλη αυτή τη εβδομάδα να δουλέψουμε για τον ντέρμπι. Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά. Είμαστε σωστό δρόμο. Και σήμερα δείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στη Β' Εθνική. Καλή ερώτηση.